Καλησπέρα, είμαι ο Deathproof, παίζουμε Marvel Future Fight και σήμερα θα δούμε Alliance Battle Extreme. Τη σημερινή μέρα είναι Combat Superhero Burn Season και, μπορούμε, και ο πιο καλός ο μέτα χαρακτήρας στην ουσία είναι ο Moon Knight. Θα παίξουμε με τον Moon Knight, ο οποίος ε, έχω City of Rage πάνω του, τον έχω αρκετά ψηλά, είναι 700, rank 716. Έχω κάνει τα potential του Transcendent. Οπότε είναι όλα gear 25. Ε, τα, το detail page του είναι αρκετά καλό. Όλα cap εκτό από το attack speed. Το οποίο μάλλον θα έπρεπε να έχω και αυτό cap. Αλλά επειδή είχα overdrive, θεώρησα ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το Power of Angry Hulk. Οπότε το άφησα έτσι. Σε γενικέ γραμμέ, Έχω, Mythic, Unif, έχω τη στολή Mythic στην ουσία. Ε, τι άλλο... Όλα τα... Όχι, δεν έχω όλες τις στολές. Αλλά όσες έχω είναι Mythic. Μου λείπει η Γελένα Μπελόβα, την οποία δεν την έχω. Τα R2 τουλάχιστον για να πάρω τη στολή. Έχω 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Odin's Blessing. Και θα παίξουμε με lead τη Seahulk η οποία έχει CTP of Insight και θα μας βοηθήσει περαιτέρω με τον damage μας. Η Βαλκυρία είναι, η Valkyrie είναι το άλλο support, το οποίο δίνει 40% περισσότερο damage σε όλα τους Villain, αν, αν αν είσαι Hero ή Super Villain. Και στις δύο περιπτώσεις σου δίνει 40% buff. Λίγοι χαρακτήρες έχουν αυτό το πλεονέκτημα, είναι αυτή, ο Taskmaster και η Suri, αν δεν κάνω λάθος. Σούρι, sure, σούρι, sure, whatever. Ξεκινάμε το fight. Το rotation για τον Blood Knight είναι αρκετά απλό. Κάνουμε 3, cancel 5. Καπάκια το έκτο skill μέχρι να βγάλει τους δίσκους. Και όταν βγάλει τους δίσκους ξανά το ίδιο. Αλλά αντί για έκτο skill κάνουμε το τέταρτο. Αφήνουμε το τέταρτο να παίξει μέχρι τέλους. Γιατί έχει πολύ damage ακόμα και στο τέλος του. Και συνεχίζουμε με το ίδιο rotation. Το Burn Effect μας το δίνει το πρώτο skill, το τρίτο skill, οπότε κοιτάμε στα 2, 0, 7, 1, 17 και 0, 37 να το έχουμε πάντα εκτός cooldown, γιατί αλλιώς θα κάνει την ασπίδα με το Burn, οπότε δεν έχει τόσο νόημα, δεν θα έχουμε πετύχει το Burn. Το συγκεκριμένο skill δεν χρειάζεται να υπάρχει, να δηλαδή τώρα εγώ το έχω κάνει πολύ ωριακά, αλλά το καλό με αυτό το skill είναι ότι δεν χρειάζεται πολλή ώρα για να βγει το burn, οπότε μπορεί να το κάνει κατευθείαν. Ήμουν πρόσεκτος σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, όπω βλέπουμε, το rotation του είναι αρκετά εύκολο. Οπότε μπορούμε να βγάζουμε τα combo με το CTP of Rage συνέχεια χωρί να έχουμε χάσει. Γιατί κάνουν reset τα cooldown πολύ γρήγορα. Όσο παίζει το έκτο skill σου. Έχει πολύ χρόνο, Οπότε το πέμπτο και να παίξει ολόκληρο δεν υπάρχει πρόβλημα, κάνει καλό damage. Απλά καλό είναι να το κάνεις cancel στο τέταρτο όσο πιο γρήγορα μπορεί. Παίζουμε και τα άλλα σαν fillers, skills. Τώρα βλέπουμε είμαστε στο 1.27. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να κάνω το έκτο, θα το δοκιμάσω. Αν και έχω 4 δευτερόλεπτα, όχι, κακό το έκανα. Τώρα το ένα πρέπει να το έχω κάνει πολύ νωρίς, αλλά όχι, το πρόλαβα. Κακώ έχασα ένα έκτο σκύλ έτσι. Έπρεπε να περιμένω να πάει στο κέντρο το beast και μετά να το κάνω. Βλέπετε πετάει τη χειροβομβίδα και μετά κατευθείαν cancel. Το τρίτο γίνεται σχεδόν κατευθείαν. Και το πέμπτο, στο τέταρτο πρέπει να το αφήσει μέχρι να παίξει και με τι δύο καραμπίνε. Άμα δεν κάνει και τι δύο καραμπίνε, δεν σταματά. Γιατί τότε έχει πολύ damage. Κατά ένα περίεργο τρόπο, στο τέλο του τέταρτου κάνει το περισσότερο damage. Τώρα είμαστε στο 43, οπότε πλησιάζει το 37. Καλό είναι να σώσουμε το πρώτο skill για να μην βρεθούμε προεκπλήξεω και κάνει το shield το beast. Οπότε φυλάρουμε το χρόνο με το τέταρτο και τώρα πετάμε το πρώτο. Cancel το shield του, επειδή πήρε το burn effect και συνεχίζουμε το DPS. Γενικά δεν είμαστε και τόσο καλά στην damage. Ε, το καλύτερο που έχω κάνει είναι 6 εκατομμύρια για σήμερα και είμαστε στα 5 εκατομμύρια και έχουμε πολύ λίγο χρόνο που σημαίνει ότι έπαιξα πρόσεκτα σε κάποιες στιγμές. Γενικά χάσαμε και ένα Awakened Skill, το έκτο πριν. Αν το είχαμε και τον Damage αυτινού, ίσως κάναμε το ίδιο και περισσότερο από 6 εκατομμύρια. Γενικά, όπως είδατε, είναι απλό το Rotation, 5,6 εκατομμύρια, δεν είναι καθόλου άσχημα και για έναν free-to-play free -to -player, ένα -free -to -play χαρακτήρα. Ο, oh, Blood Night, oh, Moon Knight ε, ήταν, ε, ποτέ δεν ήταν στο Meta, τώρα μπήκε στο Meta και είναι αρκετά δυνατός χαρακτήρας. Τον έχω στους, σαν τον καλύτερο hero compact χαρακτήρα μου. Και γενικά τον θέλω να τον ανεβάσω όσο περισσότερο γίνεται. Γι' αυτό του έχω δώσει και τόσο πολλά Eldritch Blessing. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και 7 μύρια άμα παίξω πολύ και καπάρω και το attack speed, απλά δεν είμαι σε φάση να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Άλλο team που μπορείς να δοκιμάσεις για αυτή τη μέρα είναι του Namor, ο οποίος όμως δεν είναι free to play και δεν έχει στολή για εκείνη την ημέρα, οπότε δηλαδή σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Και δεν έχει burn effect, οπότε αναγκαστικά πρέπει να αλλάζεις το χαρακτήρα με την Seahulk τη Seahulk, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει burn στο τέταρτο ή στο... Ε, στο τέταρτο σκίλ νομίζω, ένα λεπτάκι να το τσεκάρουμε Όχι, στο πέμπτο σκυλ της έχει το burn και αργεί να έρθει κιόλα. Μπορούμε να το τεστάρουμε και αυτό το team, αν και δεν το συνιστώ Έχω τον Neymar μου αρκετά ψηλά που μπορεί να παίξει κάπου και χωρίς το, το uniform του Και αυτός έχει CTP of Rage, Απλά θα χρειαστεί να αλλάξουμε χαρακτήρα κατά τη διάρκεια στα λεπτά αυτά που βγαίνει το shield, δηλαδή στο 2-0-7, στο, στο 1-17 και στο 0-37 του παιχνιδιού, τα σημεία δηλαδή που βγάζει την ασπίδα των beast και σταματάει τον, να παίρνει damage του βγαίνει αυτό το debuff τέλο πάντων. Με το neymar κάνουμε όλα τα skill cancel εκτός από το 5ο, το οποίο το αφήνουμε να παίξει λιγάκι και όλα τα σκυλ του είναι spam. Είναι πολύ εύκολο το rotation, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Καλό είναι το πέμπτο να το κάνεις λίγο πριν το έκτο. Με το που σκάσεις με την τρία να κάνεις cancel και το έκτο σκυλ. Και γενικά είναι ένα spam fest όλο το rotation του. Βλέπετε είναι αρκετά χαμηλότερο το damage σε σχέση με τον Moon Knight. Τέτοια ώρα πριν σε αυτό το λεπτό πρέπει να είχαμε σίγουρα ένα εκατομμύριο, αλλά το δοκιμάζω μόνο και μόνο για όσους έχουν τον Namor και θα μπορούν να βρουν μια χρήση ακόμα γι' αυτόν εκτός από το Wool Boss Ultimate, GBR κτλ. Βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολο να παίξεις με αυτό το χαρακτήρα. Τώρα έρχεται η ώρα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και επειδή έρχεται πιο μετά το Burn, όπως είδατε, ξεκίνησα να καστάρω πολύ πριν γράψει τα γράμματα. Καλό είναι αφού έχουμε τη Σίχαλ τώρα να κάνουμε λίγο rotation και με αυτή, και με την πρώτη ευκαιρία ξαναλάζουμε σε Neymar. Αφήνουμε να παίξει λίγο το πέμπτο, έκτο μέχρι να σκάσουμε την τρία να κάτω και συνεχίζουμε το rotation. Αρκετά εύκολο και αυστηνού του χαρακτήρα το rotation. Neymar είναι αρκετά δυνατός και στο μέλλον αν βγει στο Lee που να τον αφήνει hero όπως για παράδειγμα από το Comic Run με τους Illuminati θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το EBX. Ίσως περάσει το Blood Knight γιατί είναι και τα 3 χαρακτήρα. Οπότε ίσω έχει προβάδισμα εναντίον του Moon Knight, ο οποίο είναι. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Το προλάβαμε, ναι. του Moon Knight, ο οποίο είναι Transcendence και το Transcendence είναι κάθε 30 δευτερόλεπτα. Ενώ με το Spam Fest που κάνει εδώ πέρα με το Namor, ίσω μπορεί να βγάλει περισσότερα Tire 3 σε σχέση με τον Moon Knight, τον οποίο μπορείς στάνταρ τα 3 να κάνεις κάθε φορά. Τώρα ανοίγουμε το πέμπτο, ξανά έκτο, ξανά Sky 3-1, Spam Fest, όλα τα skill, εκτός από το πέμπτο, το οποίο το αφήνεις να κάνει ο χαρακτήρας σου ένα πέρα δόθε που κάνει και μετά το κάνεις cancel. Καλό είναι όπως είπα να κάνεις το πέμπτο λίγο πριν γίνει το έκτο skill σου, γιατί παίρνεις τον buff που δίνει. Τώρα είναι η ώρα να αλλάξουμε, Έβγαλε τα γράμματα, ξεκινάω να καστάρω. Το προλάβα και αυτή τη φορά. Μια χαρά. Βαράμε λίγο με τη C Hulk, μέχρι να ξαναέρθει διαθέσιμος ο Νέιμορ. By the way, η στολή του Νέιμορ που είναι βίλαν ενώ αρχικά νόμιζα ότι επειδή πετάει τις φωτιές θα έχει burn σε κάποιο skill και είχα αφήσει το rage πάνω του, έλεγα ωραία, θα έχω έναν χαρακτήρα για ABX Comic Villain στην burn season, τελικά δεν έγινε έτσι, οπότε τώρα τον έχω απλά για GBR, World Boss, Ultimate ή τον Cluel. Ε, όπως βλέπετε είναι τεράστια διαφορά, αν και ο Namor είναι paywall χαρακτήρας, πρέπει να πληρώσει για να τον πάρει. Στην ουσία το subscribe αυτό που είναι για κάθε μήνα, βγαίνει πολύ καλύτερος ο Moon Knight στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλος κόμπατ είναι ο Mr. Fantastic, ο οποίο έχω CTP of Energy. Είχα Rage, έκανε και αυτό αρκετά καλό σκορ, αλλά το άλλαξα. Άλλος είναι ο Amadeus Cho, ο οποίο και σε αυτόν έχω Energy. Είχα, δεν είχα ποτέ Rage, αλλά δεν έχω ακούσει κάποιο καλό σχόλιο για το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Οπότε για μένα ο μεταχαρακτήρα είναι ο Moon Knight και ο καλύτερο για αυτή τη μέρα στο EBX. Ε, ελπίζω να μην βγει γρήγορα η στολή του Νέιμορ, γιατί μόλι έβαλα όλα αυτά τα Odin's Blessing και έντισα το χαρακτήρα όσο περισσότερο γίνεται. Επίση, παιδιά, μην ξεχνάτε το Cosmic Core Event, το οποίο τελειώνει σε μία μέρα και 20 ώρε. Εγώ είχα μαζέψει, μαζεύω κάθε μέρα όλου του πόντου που παίρνω. Και, στο τέλ, και, κάθε μέρα κάνω reset μέχρι να μου αρέσει κάποιο reward και μετά χαλάω πατάω δηλαδή ατό acquire για να χαλάσω τους πόντους μου Αυτά ήταν από μένα. Σήμερα η μέρα ήταν αφιερωμένη στο ABX και στην Combat Hero Day. Τα λέμε. Ό,τι θέλετε όσον αφορά τα βίντεο ή για κάποιο βίντεο που θα θέλετε να δείτε, καλό είναι να μου το ζητήσετε μέσω των βίντεο με comment ή όπως αλλιώς στην προσωπική μου σελίδα στο facebook ή οπουδήποτε. Ε, Επίση, κάντε subscribe στο κανάλι και like στα βίντεο έτσι ώστε να ξέρω τι σας αρέσει και να βγάζω αντίστοιχο υλικό. Καλό, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε και ελπίζω το RNG να είναι μαζί σας. Α, και μια και είπα και RNG, έχω κάποια κουτιά που θα ήθελα να ανοίξουμε εδώ μαζί. Μπά και αλλάξει τύχη μου γιατί τώρα τελευταία δεν ανοίγω τίποτα καλό. Ό,τι ανοίγω είναι κάτω του μετρίου. Έχω κάποια κουτιά που ίσως έχουν κάτι καλό μέσα και μιας και είμαστε εδώ να μου δώσετε λίγο από την τύχη σας ένα mythical οκ, okay. mythical ήταν έτσι καλές στο chest δεν είχα πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι όχι, oh, he... dot op oh, 10 professor αν και τον έχω, είναι πολύ καλό αν βγαγεί κάποια μελλοντική στολή αυτά από μένα χάρηκα πολύ τα λέμε καλή συνέχεια και όπως είπαμε subscribe και like στο κανάλι στο YouTube. Καλή συνέχεια. Γεια σας.